Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή γιορτή Παύλα Δράση. Ομολογώ ότι είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Από τις πιο αγαπημένες μου μέρες αυτές. Αυτή η μέρα, 21η Μαρτίου. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι η μέρα με τα πέντε πρόσωπα. Με τα πέντε πρόσωπα. Γιατί, πρώτον, είναι η μέρα της αιαρινής ησημερίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρχίζει η άνοιξη. Είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης. Καλή άνοιξη, λοιπόν. Καλή άνοιξη. Γι' αυτό αυτή η γιορτή, όταν ο καιρός το επιτρέπει φυσικά, γιορτάζεται έξω. Είμαστε εδώ να θαυμάσουμε τη φύση την ανθισμένη. Έπειτα, είναι, γιορτάζεται σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Είναι λοιπόν η γιορτή των ποιητών μας. Να πούμε δύο λόγια για αυτό, για αυτό το ζήτημα. Η αρχική έμπνευση, το να υπάρξει δηλαδή Παγκόσμια ημέρα ποίησης, ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα όπως και στις άλλες χώρες και να οριστεί η ημερομηνία γι' αυτό. Για να μην τα πολυλογούμε, η εισήγηση έφτασε στα χέρια του ποιητή Στεριόπουλου, Κώστα Στεριόπουλου, προέδρου της τότε Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λίδια Στεφάν πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου. Γιατί? Γιατί αυτή η μέρα είναι η μέρα της αιαρινής ησημερίας που συνδυάζει το φως από τη μια και το σκοτάδι από την άλλη, όπως η ποίηση που συνδυάζει το φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πρόσωπο του πένθους. Η πρώτη μέρα ποίησης γιορτάστηκε το 1998 στο παλιό ταχυδρομείο της πλατείας Κοτζιά. Ετοιμάστηκε με ελάχιστα έξοδα και πολύ εθελοντική δουλειά και είχε μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, εισηγήθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο του οργανισμού 21η Μαρτίου να ανακηρυχθεί Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπως και 21η Ιουνίου που είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Τινήσοι και άλλοι πρέσβεις από χώρες της Μεσογείου υποστήριξαν αυτή την εισήγηση και η ελληνική πρόταση υπερψηφίστηκε. Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Το σκεπτικό της απόφασης ανέφερε: «Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης θα ενισχύσει την εικόνα της ποίησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε η ποίηση να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη, αλλά μια τέχνη που βοηθάει την κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της». Οι πολύ δημοφιλείς ποιητικές αναγνώσεις μπορεί να συμβάλλουν σε μια επιστροφή στην προφορικότητα και στην κοινωνικοποίηση. Χωρίς ποίηση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ σήμερα είμαστε για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα. Να καταλάβουμε την αξία της ποίησης και το πόσο σημαντική είναι η ποίηση στη ζωή μας, σε αυτή την καθημερινότητά μας, την τόσο ηλιστική και πεζή. Είναι ηλιστική και πεζή. Να πούμε τώρα και για το άλλο πρόσωπο αυτής της μέρας. 21η Μαρτίου λοιπόν είναι και Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα το 1996 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος που συγκλώνησε την παγκόσμια κοινή γνώμη. 21η Μαρτίου του 1990, συγγνώμη, το 1960, η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτιού Αφρικής πυροβόλησε ψυχρό
κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά τον νόμο του Απαρτχάιντ. Δεν κάναν δηλαδή τίποτα και χάσαν τη ζωή τους. Γιατί διαμαρτύρονταν κατά του ρατσισμού. Κατά του νόμου του Απαρτχάιντ που είχε επιβάλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα. Κάποιοι δηλαδή λευκοί νόμιζαν ότι είναι ανώτεροι και ήθελαν να επιβάλλουν στους άλλους την άποψή τους. Και δεν τους άφησαν να διαδηλώσουν και τους αφαίρεσαν τη ζωή. Ο ΟΗΕ μας καλεί αυτή τη μέρα να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μυσαλλοδοξίας. Αυτό το τόσο σημαντικό θέμα επίσης γιορτάζεται σήμερα. Είπαμε μέχρι τώρα τρία πράγματα. Εαρινή ημερία, ημέρα ποιήσης, ημέρα κατά του ρατσισμού. Τι άλλο γιορτάζεται? Είναι η μέρα της δασοπονίας, η μέρα του περιβάλλοντος, η μέρα της φύσης. Και τέλος, γι' αυτό που σας ενδιαφέρει πολύ νομίζω να το γιορτάσουμε, είναι και η μέρα ύπνου. Ναι. Το ξέρω ότι θα σας ενθουσιάσει αυτός ο εορτασμός. Όμως δεν είναι η ώρα τώρα να κοιμηθούμε, αλλά να απολαύσουμε τα ποίηματά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά για να ενθαρρύνουμε λίγο τους μαθητές που πρώτη φορά κάποιοι από αυτούς θα απαγγείλουν ποίημα, θα ξεκινήσω εγώ να διαβάσω ένα ποίημα αντιρατσιστικό. Στα πλαίσια της ημέρας αυτής που είναι κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Επειδή είναι τέχνη η ποίηση, όπως και η μουσική, αυτές οι δύο τέχνες παντρεύονται πάρα πολύ ωραία. Και ακούγεται πολύ διαφορετικά η ποίηση με τη μουσική. Γι' αυτό και πολύ σημαντικοί μουσικοί μας έχουν μελοποιήσει την ποίηση. Και την έχουν κάνει τραγούδι. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ακούς τραγούδια, να τα τραγουδάς και να βασίζονται σε στίχους πολύ σπουδαίων ανθρώπων, των ποιητών μας. Μη με φωνάζεις ξένο. Επειδή άλλη μάνα με γέννησε και σ' άλλη γλώσσα άκουσες εσύ τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια, μη με φωνάζεις ξένο. Το ψωμί σου δεν διαφέρει από το δικό μου. Το χέρι σου είναι όμοιο με το δικό μου. Σαν τη φωτιά καίει και η δική μου φωτιά. Γιατί λοιπόν με φωνάζεις ξένο? Επειδή σ' άλλους δρόμους βρέθηκα και σ' άλλο λαό γεννήθηκα και άλλες θάλασσες γνώρισα και απαλούσα αλπαρά. Αν θέλεις το καλό μου, να είσαι καλός. Σταμάτα τώρα να με φωνάζεις ξένο. Αν θέλεις, κοίταξε με στα μάτια, πιο πέρα από το μίσος, ας φτάσει η ματιά σου. Ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό. Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Όχι, δεν είμαι ξένος. Το ποίημα το έγραψε κάποιος ανώνυμος μετανάστης. Χειροκροτήστε ρε. Ο λόγος στη Μαρία, την παρουσιάστριά μας.
Αφρίτ από την Αλφα Γυμνασίου, τα κεριά. Ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα θέλω για τα παιδιά που πήραν το θάρρος να βγουν εδώ και να τιμήσουν τους ποιητές μας. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθειά τους και δεν θέλω να ακούσω κανένα απολύτως σχόλιο, μόνο ενθάρρυνση. Ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα ακόμα. Το μικρόφωνο θα είναι στο στόμα σου, το στόμα σου πάνω μέσα. Του μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα. Χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμη. Κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπή μορφή των και με λυπή το πρώτο φως των να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μην πιω και φρίξω. Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Κεριά, Καβάφης, Γυμνάσιο Τρικάνημα. Συνεχίζουμε με τον Καραστεργίου Κωνσταντίνο από τη Β' Γυμνασίου. Βρες χρόνο! Λοιπόν, πρόσεξε. Μην θα πας πίσω μακριά. Να φύγει από το σχολείο. Λοιπόν, μην πέσετε κυρία. Βρες χρόνο για δουλειά. Αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. Βρες χρόνο για σκέψη. Αυτό είναι η πηγή της δύναμης. Βρες χρόνο για παιχνίδι. Αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιώτης. Βρες χρόνο για διάβασμα. Αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. Βρες χρόνο να είσαι φιλικός. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Βρες χρόνο για όνειρα. Αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τα αστέρια. Βρες χρόνο να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Αυτό είναι το προνόμιο των Θεών. Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου. Είναι πολύ σύντομη ημέρα για να είσαι εγωιστής. Βρες χρόνο να γελάς. Αυτό είναι η μουσική της ψυχής. Βρες χρόνο να είσαι παιδί. Για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. Το όνειρο του παιδιού είναι ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Γιάννης Ρίτσης. Thank you.
Μπράβο, Κωνσταντίνε! Στη συνέχεια είναι η Ελισάβετ Γιολένα και ο Πετράκης Κωνσταντίνος. Συνοπορικά ποίηματα σε γερμανικά! Κρίσια Νότο Γιώσεφ Φόλκαν Μόργκενστερν. Σούλη, Σούλη, Σούλη! Στέφανε! Τι σημαίνει ο τίτλος? Σημαίνει φθινοπορεινά ποίηματα. Φθινοπορεινά ποίηματα, παρακαλώ, χειροκρότημα! Τζουγκόρντε Βάλτιμπέλ, Τζουλάκε Τρα, Κιασόνε Σούσα Στάρ, Das Blatt der Zweig, Nun Nike, Τιγβέλ Χίνα. Ο κόσμος έγινε χρυσός. Πάρα πολύ καιρό. Τη γλυκιά εκτείναση του ηλίου. Το φύλλο, το κλαδί. Τώρα γύρεται. Εσύ, κόσμε, κάτω. Bald sind von Droben dir. In Flocken gewebet. Verschleiern zu. Und bring dir Ruhe, o Welt, o dir. Zu Gold geliebtes Leben Ruhe. Σύντομα θα φενιστεί από ψηλά σα. Συνεφάτηση φασμάτων. Συσκότηση. Και να σε ξεκουράσω. Ο κόσμος. Ω εσύ, σε Χριστό αγαπημένη ζωή. Ξεκουράσου. Σούλης. Τελειώσουμε. Στέλλα, κανόνισε. Είπε Σούλης. Κυρία, είναι και γερμανικά. Δεν δείχνει τέλος. Ρίχνουμε, δεν δείχνει τέλος. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά! Ένα πολύ ωραία παιδιά, μπράβο! Μπράβο σας! Στη συνέχεια είναι ο Γεωργιάδης Νίκος από τη Β' Γυμνασίου, η πιο όμορφη θάλασσα! Να γελάσεις από τα βάθη. Να γελάσεις από τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μέσα στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα δεν το έχω πει ακόμα. Η πιο όμορφη θάλασσα, Ναζίμ Χικμέτ, γυμνάσιο δικάμου μαθήρα. Μπράβο, Αρμάντου! Κυρία! Κυρία! Συνεχίζουμε με την Ανδρομάχη Καλατσίδα και η Τσιοπούλου Ατριάνα, που είμαστε γερμανικά, το πιο όμορφο πράγμα. Χειροκρότημα! Ευχαριστούμε τους συμμαθητές μας! Τα ζώνστε! Δραπετεύω! Ich fluchte in den Zauber zur Liebe. Στη μαγική σας σκηνή, αγάπη. Im atmenden Wald, wo Grasspitzen sie bergen. Στο δάσος που αναπνέει, όπου οι άκρες του προσιδιού υποκλίνω. Weil es nicht sonst gibt. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Ευχαριστούμε! Ευχαριστώ.
παιδιά, μπράβο σας! Μετά είναι ο Μαρίλ Ντολέση. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά μαζί. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Σαν ένα τεράστιο μήλο, σαν ψύχα ολόζεστου ψωμιού, να χορτάσουν μία μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, να μάθει έστω και για μία μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο, θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα. Παπαϊωαννίδης και ο Γιάντσης από Β' Γυμνασίου Γερμανικά, ο Πράχτη. Es war einmal ein Ladensaum, wie ein Wieseraum, Hindusaum. Είδα κάποτε ένας φράχτης με χώρο να ταινίζεις από εδώ προς εκεί. Ein Architekt, der das sah. Ένας αρχιτέκτονας πήρε αυτό το θέμα. Stand eins Abend plötzlich da. Το πλησίασε ξαφνικά μια νύχτα. Nach dies Wieseraum. Αφαίρεσε τους χώρους από το φράχτη. Und baute draus ein großes Haus. Και έχτισε αυτούς μια κατοικία. Der Zaun in der Sen stand ganz da, mit Laden ohne was her. Μένει ένας φράχτης σε νέος ξύλο μόνο μοναχός. Ein Blick grässlich und gemein. Μια θέα τόσο απεχθής και ασεμή. Drum zog ein der Svenner Haus. Η γερουσία έπρεπε να παρεμβεί. Der Architekt Zedow Entwurf. Να χαύρι, όταν με. Ο αρχιτέκτονας ωστόσο διέφυγε στην Αφρική ή την Αμερική. Φωτεινή, βάλε καμιά φωτογραφία. Ελισάβετ Καμπουρίδου από Γάμα Γυμνασίου, πού είναι, Λιβαδί, πού είσαι. Έβρεχε εκείνο το βράδυ, έβρεχε. Ανέβηκα τα σκαλιά, κανείς την κάμαρα. Έβρεχε, έτρεμε στο ανοιχτό παράθυρο η κουρτίνα. Έβρεχε. Φεύγω, μη ζητήσεις να με βρεις. Αγαπώ άλλον, έβρεχε. Αγαπώ άλλον. Πού είσαι, πού να πάω, φυσάει, κρυώνω. Πού είσαι, πού να πάω, φυσάει, κρυώνω. Οι δρόμοι λασπωμένοι,
κίτρινα φώτα. Έβρεχε. Ζευγάρια αγκαλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους, σε λίγο θα ανάβουν το φως. Θα κοιτάζονται στα μάτια και θα πετάνε από πάνω τους όλη τη μοναξιά. Οι φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται, γιατί όχι κι αυτό. Έβρεχε. Αγαπώ άλλον. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι κι αυτό. Αγαπώ άλλον. Θα αγαπώ άλλον. Πού είσαι, πού να πάω. Φυσάει, κρυώνω. Πού είσαι. Πού είσαι, Τάσος Λιβαδίτης. Πολύ βοηθητικό. Στη συνέχεια ο Γιώργος Καριτόπουλος από Β' Γυμνασίου σε περιμένω παντού. Τάση Βαδίκη. Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, θα προτιμούσα μία μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα δυο σου μεγάλα μάτια, γλωμμένα, σε δυο, σαν δυο νύχτες έρωτα, μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Α, ναι, ξέχασα να σου πω πως τα στάκια είναι χρυσά και απέραντα. Δεν εννοούσε τα πάνω. Γιατί... σ' αγαπώ. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σταματήσουμε έτσι πως πάει η δουλειά. Λοιπόν, οι συμμαθητές σας κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αν είχατε τα κότσια, να ερχόσασταν κι εσείς να πείτε. Και όχι να γέλατε από κάτω. Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση. Βάλατε. Ζητάω λίγο την επίοικια των κριτών σε αυτή την απαγγελία, διότι δεν ήταν ευνοϊκές συνθήκες. Στη συνέχεια, Γεωργιάδης, Νίκος, Κούτσιας, Δημήτρης, Σταμάχουλά σας, γερμανικό πείμα. Εμείς γερμανικό πείμα είπαμε, γιατί δεν είπαμε. Πώς το έκανε έτσι. Λοιπόν, Ανδρέα, καλύτερα να φύγεις πίσω, εγώ λέω. Άκουσες, τι σου είπα. Αποστόλης και Ανδρέας, περιμένετε λίγο. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Στα μάγουλά σας. Es liegt der Winter der Kalte in deinem Herzen klein. Είναι ο χειμώνας το κρύο. Μικρή στην καρδιά σας. Das wird sich bei dir ändern. Du viel geliebt mein. Αυτό θα αλλάξει για σένα. Είσαι πολύ αγαπημένη δική μου. Der Winter wird auf dem Wagen. Der Sommer im Herzen sein. Ο χειμώνας θα είναι στα μάγουλα, το καλοκαίρι στην καρδιά σου. Στη συνέχεια, Γεωργιάδη Στέφανος, το αφιέρωμα του Καριωτάκη. Ο πρόεδρος!
Μπορείς να γελώσεις πιο και αν θες, εντάξει. Δεν θυμούμαι καλά. Πέρασαν χρόνια. Πως είχες όμως, λέω, και τραγουδήσει εξών άνε και λάιδα σαν αηδόνια. Λάλο ή βουβό, το χείλο σου είναι βρύση. Ελάσαι κουρασμένα, έμε τα χρόνια. Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει, αφήνοντας τα δάχτυλα τη γύρη. Θρίσμα το αντίο, το χέρι σου μετάξει και χάθηκες. Από το παραθύρι, η πεταλούδα πάντα θα πετάξει. Για την Νικολέτα αυτό! Πάμε! Σούλη! Στη συνέχεια ο Θοδωρής Γερακιώτης, η σανάτα του Σελινόπολου. Κουρίτσου! Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως την μάντρα του τουπλάδι. Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος. Και φαίνεται η πολιτεία, τσιμεντένια και αέρι. Ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφορη και άειλη. Τόσο θετική σαν μεταφυσική. Που μπορείς να πιστέψεις επιτέλους πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις. Πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος Γιώργος και η Ελισάβετ Καμπογλίδου, γερμανικό ποίημα. Der du von der Himmel bist. Εσύ που είσαι από τον ουρανό. Alles Leid und Wetter stillen. Όλα τα βάσανα και οι πόνοι σταματούν. Denn der doppelt Elend ist. Αυτός που είναι δίπλα μίζερος. Doppelt mit Erquickung fühlen. Σε γεμίζει δίπλα με ανανέωση. Ach, ich bin der Träumesmüde. Oh, βαρέθηκα τη φασαρία. Was soll das mit Lust? Τι είναι όλος αυτός ο πόνος και η ευχαρίστηση. Ζούσα Φρίντα. Γλυκιά Φρίντα. Komm, ach, komm in meine Brust. Έλα, έλα στο στήθος μου. Στη συνέχεια, ο Γερακιώτης και η Μόνικα Χότσα και οι δύο αγαπούσαν ο ένας τον άλλον. Ζήλη, δεν ζήφαει, δεν το έχω κάνει. Και ήδη αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, αλλά κανένας δεν αγαπούσε ο ένας τον άλλον. Βόρτες δεν, άντερ γέστεν. Θέλετε να το ομολογήσετε στο άλλο άτομο. Ζήζαεν, ζήχαν ζω, φίντλιχ. Κοίταξαν ο ένας τον άλλον τόσο εχθρικά. Ουντ βόλτεν, φόα, λίμπε, φέργεν. Κι ήθελα να πεθάνει από αγάπη. Ζή τρέντεν, ζή φέντλιχ, λόγησαν ζή. Τελικά χώρισαν και είδαν ο ένας τον άλλο. Νουα νο ζουβάλεν ημθάμ.
μόνο μερικές φορές τα όνειρα. Σιβάρεν, Λάξτ και Στόρμ. Είχαν πεθάνει από καιρό. Φούστεν, Εσέρπερ Καμ. Και δύσκολα το ξέραμε μόνοι. Στη συνέχεια, αγαπημένη μας κυρία Τραχανά Μαρία Ιθάκη. Κωνσταντίνος Καβάφης η Ιθάκη. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξει το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τραχανά Μαρία. Τελευταία και καλύτερη κυρία Καρακίτσου Ελένη, θα πει δύο βήματα. Ο πληθυντικός αριθμός και καπνισμένο τσουκάλι. Χειροκρότημα! Ένα πείμα της Κικής Δεμουλά, ο πληθυντικός αριθμός, ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε φιλικού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου, πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες, η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη. Εννοείται πως οι καθηγητές δεν βαθμολογούνται. Στη συνέχεια είναι η κυρία των Αγγλικών. Τσουγλίδα! Τσουγλίδη! Hello, as others were, I am not seen. As others show, I could not bring. My passions from a common spring, from the same source I've not taken. My sorrow I could not awaken. My heart joy the same tone, and all I loved, and I loved alone. Then in my childhood, in the dark, of a most stormy life was drawn. From every depth of good and evil, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled, in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky, as it passed me flying by, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Bravo, Kyria! Ένα θερμό χειροκρότημα! Διευθύντρια του σχολείου μας θα πει δύο ποίηματα, το Αν και το Ειρήνη. Λοιπόν, ενός ξένου ποιητή, του Κίπλινγκ, το Αν θα πούμε πρώτα. Έχουμε τελειώσει τις υποψηφιότητες τις άλλες. Επομένως, μέχρι να βγει η βαθμολογία, θα πω εγώ τα δύο ποίηματα για να μπορέσουν οι κριτές να βγάλουν τον νικητή. Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι ψηλά, όταν γύρω σου όλοι τον εαυτό του σε χάσαν δειλά και για τούτο μαζί σου τα βάζουν. Στον εαυτό σου αν μπορείς να έχεις πίστη, όταν όλοι για σένα αμφιβάλλουν. Μα και αδιάφορος να είσαι και ορθός στις δικές τους μπροστά αμφιβολίες.
αν μπορείς να υπομένεις, χωρίς να αποστάσεις ποτέ καρτερώντας. Ή μπλεγμένος με ψεύτες, μακριά να σταθείς. Αν μπορείς από το ψέμα κι αν γεννείς μισητός, να μην δείξεις στρατή στο δικό σου το μίσος, κι ούτε τόσο καλός να φανείς, κι ούτε τόσο σοφά να μιλήσεις. Αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος. Αν μπορείς να στοχάζεσαι δίχως τη σκέψη να κάνεις σκοπό σου. Αν μπορείς τη λαμπρή να ανταμώνοντας νίκη ή τη μαύρη φουρτούνα, να φερθείς με τον ίδιο τον τρόπο στους δυο κατεργάριδες τούτους. Αν μπορείς να υποφέρεις να ακούς την αλήθεια που ο ίδιος σου είπες, στρεβλωμένη από αχρίους, να γεννεί μια παγίδα για ηλίθιους ανθρώπους, ή αν τα όσα η ζωή σου έχει δώσει αντικρίσεις συντρίμια μπροστά σου, και αφού σκύψεις να αρχίσεις ξανά να τα χτίζεις με σκάρτα εργαλεία. Αν μπορείς να σοριάζεις μαζί τα αγαθά και τα κέρδη σου όλα, και αν τολμήσεις με μια σου ζαριά όλα για όλα να παίξεις και να χάσεις τα πάντα και πάλι από την πρώτη σου αρχή να κινήσεις και να μην ψιθυρίσεις ποτέ σου ούτε λέξη για τα όσα έχεις χάσει. Κι αν μπορείς να αναγκάσεις με βία την καρδιά σου, τα νεύρα, το νου σου να δουλέψουν για σένα ακόμα και αφού τσακιστούνε στο μόχθο και να αντέξεις σε αυτό σταθερά, όταν τίποτα εντός σου δεν θα έχεις άλλο εξών από τη θέληση που όρθια θα κράζει σε τούτα κρατάτε. Αν μπορείς να μιλάς με τα πλήθη και ακέραιος στο ήθος να μένεις, κι αν βρεθείς με ρηγάδες χωρίς τα μυαλά σου να παίρνουν αέρα, κι αν ποτέ ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί να σε κάνουν μπορούν να πονέσεις. Τον καθένα να ζυγιάζει σωστά και κανέναν πιο πρόσβαρα πάλον. Αν μπορείς να γεμίζεις το αμήλιχτο ένα λεπτό της κάθε ώρας στην αξία των 60 μοιραίων δευτερολέπτων της διαδρομής του, τότε θα είναι όλη η γη σαν δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη. Και περισσότερο ακόμα, θα είσαι ένας άνθρωπος πλέριος, παιδί μου. Και τελευταίο ποίημα για σήμερα, θέλω να απαγγείλω ένα αγαπημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου για ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα, ο πόλεμος. Ας ευχηθούμε λοιπόν για την παγκόσμια ειρήνη. Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Ο πατέρας που γυρνάει τα πόβραδο με ένα φαρδί χαμόγελο στα μάτια, με ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα, και οι σταγόνες του υδρότα στο μέτωπό του είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο, είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μες στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα, και στις καρδιές που κάψει η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα. Και οι νεκροί μπορούν να γύρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
τότε που τα στάχια γέρνουν το ένα στ' άλλο λέγοντας «Το φως, το φως, το φως» και ξεχυλάει στεφάνι του ορίζοντα φως. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι οι θυμονιές των ακτίνων στους κάμπους του καλοκαιριού. Είναι το αλφαβητάρι της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής. Όταν λες «αδερφέ μου», όταν λέμε «αύριο θα χτίσουμε», όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Και τα λέτρια που χαράζουν βαθιές αυλακές σ' όλη τη γης και όνομα μονάχα γράφουν. Ειρήνη. Τίποτα άλλο. Ειρήνη. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που είχαν το θάρρος και απήγγειλαν ένα τραγούδι, ένα ποίημα εδώ μπροστά μας. Στον πρώτο αυτό διαγωνισμό απαγγελίας του Γυμνασίου Τρικάλων. Και έχουμε τους νικητές. Θα ξεκινήσουμε από τον τρίτο νικητή. Ακούω τις προβλέψεις σας. Χαριτόπουλο. Χαριτόπουλο. Ακούω τη συμμετοχή. Θοδωρής Χαριτόπουλος. 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 Η Μαρία θα μας πει λοιπόν γιατί έχει τα αποτελέσματα. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Μαρία. Έτσι λίγο να αυξηθεί το σασπένς. Το τρίτο βραβείο λοιπόν στο διαγωνισμό απαγγελίας ανήκει στον, στην, στους. Έλα Μαρία με σασπένς. Το τρίτο βραβείο για τα ποίηματα το πήρε ο Γιώργος Καριτόπουλος. Ένα χειροκρότημα για την προσπάθειά του. Η δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση, ανήκει. Μην κοιμητοποιείς. Ακούμε λίγο. Τι πιστεύετε? Στο μωρό μου το Γερακιώτη. Γερακιώτης. Πέμπτη. Ο καλός. Καπουρίδου. Τη δεύτερη θέση, τη δεύτερη θέση την πήρε ο Γερακιώτης. Και φτάνουμε στο τέλος, στο μεγάλο νικητή που έχει και βραβείο. Πετράκος! Τι πιστεύετε, ποιος είναι ο κέρδισε? Πετράκος! Ο Πετράκος Αλεξάνδρ! Πετράκος! 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 Οι νικητές είναι δύο. Είναι ο Πετράκος Κωνσταντίνος. Τα φθινοπορικά ποίηματα. Σούλη.
ευχαριστημένο. Στέφανε, μη μιλά. Δεν ήταν στημένο. Ότι σε παράπονο να το πει στη Δυτική Ευρωπή. Άρα μη σκύψε και πώς. Πούμα, παιδιά, ένα στημένο ήταν. Ήταν στημένο. Να κάνουμε μια φωτογραφία. Κανόνισε. Κυρία, θα πούμε. Θα πούμε, να πούμε. Οι νικητές δεν μπορούν τώρα να το απαγγείλουν, δεν πειράζει μια άλλη φορά. Χρόνο. Ήταν στημένο! Λοιπόν, όχι, δεν φεύγουμε! Δεν φεύγουμε! Δεν φεύγουμε! Κανείς δεν φεύγει. Αφήνουμε τις καρέκλες μας. Σηκωνόμαστε τώρα. Παίρνουμε ένα στίχο. Ένα βήμα που μας αρέσει ή κάτι που θέλουμε και γράφουμε εκεί στον τοίχο κάτι και τελειώνουμε εκείνο το έργο ζωγραφικής. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν φεύγει τώρα. Α, να ευχαριστήσουμε την κριτική μας επιτροπή. Καθίστε παρακαλώ. Την κυρία, τη σχολική μας νοσηλεύτρια, την κυρία Καραμακάλη. Τον Αρμάτο από το ΓΑΜΑ 1. Τη Ζωή από τη Δευτέρα Γυμνασίου και τη Στέλλα από την Πρώτη Γυμνασίου. Και τον Γιάννη τον Κουίνι το μαθηματικό. Και τον Σούλη. Και τον Σούλη. Τον Σούλη. Εστόλωσα τα μάτια σου. Ένα βήμα. Ένα βήμα. Ένα βήμα.